Έχουμε στην άκρη τη σύνδεσή μα τον αντιπρόεδρο τη Βουλή και βουλευτή Αρκαδία του Πασόκ Κινάλη, τον κύριο Βυσσάη Κωνσταντινόπουλο. Καλησπέρα σα. Να ξεκινήσουμε τα ζητήματα τη καθημερινότητα, γιατί καταθέσατε επίκαιρη ερώτηση στην προσέγγιση του θέματο τη ακρίβεια. Και το απλό είναι γιατί δεν δίνονται στη δημοσιότητα τα ονόματα και πολύ περισσότερο τα προϊόντα με τα οποία παίζουν οι πολυεθνικές και ανεβάζουν τις τιμές. Κοίτα, εμείς σε αυτή τη διαδικασία είμαστε πάρα πολύ θετικοί στο να υπάρχει ένας τρόπος στον οποίο να ελέγχονται οι διαδικασίες, τα σούπερ μάρκετ, οι εταιρείες και μέσα από αυτόν τον τρόπο να αναδεικνύονται ποιοι συμπεριφέρονται με θετικό τρόπο και ποιοι εσχροκερδούν. Από τη στιγμή που βρήκαμε ποιοι εσχροκερδούν και υπάρχει νόμος, η κυβέρνηση δυστυχώς δεν δίνει το όνομα του προϊόντος. Και γιατί ζητάμε το όνομα του προϊόντος και το να κατανοεί ο καθένας. Έτσι οι εταιρείες δεν θα μπορούν να κρύβονται πίσω. Αυτές είναι πολυεθνικές που έχουν 500 προϊόντα. Αν ο καταναλωτής γνωρίζει ποιο προϊόν τον έκλεβε, ας το πω έτσι πολύ καθαρά, τότε με την δική του αγοραστική δύναμη θα τιμωρήσει αυτά τα προϊόντα και κυρίως θα τιμωρήσει και αυτούς που το σκέφτονται αυτό. Αυτό θα είναι ανασταλτικός παράγοντας για οποιαδήποτε εταιρεία μετά να κάνει εκτός από το πρόστιμο, να σκεφτεί καν να κάνει αυτή την εσχροκέρδεια απέναντι στον καταναλωτή, γιατί θα ξέρει ότι θα δημοσιοποιηθεί το προϊόν και ίσως το προϊόν αυτό δεν θα ξαναεμφανιστεί στα σούπερ μάρκετ με τη δύναμη που έχει ο καταναλωτής. Ναι. Άρα ουσιαστικά τι λέμε, μέσα από τη δύναμη του καταναλωτικού κινήματος και του καθενός μας, θα δώσουμε μία απάντηση σε αυτές τις πολυεθνικές που η κυβέρνηση λέει μέσα από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς ότι ουσιαστικά εσχροκερδούσαν εις βάρος των πολιτών. Τώρα παρόλα αυτά, η εσχροκέρδεια είναι δεδομένη, η ακρίβεια δεν πέφτει όμως. Γιατί καλά τα πρόστιμα, καλά και όλα αυτά που συζητάμε και το σε εισαγωγικά μποϊκοτάζ, καταναλωτικό μποϊκοτάζ μπορεί να υπάρξει. Αλλά η πραγματικότητα δεν υπάρχει. Ναι. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η ακρίβεια δεν πέφτει. Και ωραίες και οι προτάσεις που κάνατε κι εσείς για την μείωση του ΦΠΑ, αύξηση έχουμε στα αναψυκτικά, δεν ξέρω πόσο αποδίδουν όμως όλα αυτά. Κοιτάξτε, εξαρτάται τι θέλεις για να αποδώσουν όλα αυτά. Αν υπάρχει ένας συνδυασμός ελέγχων, προστήμων και τη δύναμη του καταναλωτικού κοινού, βεβαίως οι εταιρείες θα αλλάξουν τις τιμές τους. Γιατί δεν γίνεται το ίδιο προϊόν στην Ελλάδα και στη Γερμανία να πουλιέται στη Γερμανία φθηνότερο 15%. Κάτι συμβαίνει στη χώρα αυτή. Δηλαδή είναι αντικειμενικό αυτό. Το δεύτερο ζήτημα είναι που είπατε για την αύξηση του ΦΠΑ. Κοιτάξτε, και εδώ μιλάμε για την πορτοκαλάδα, ο οποίο έγινε είδος πολυτελείας ουσιαστικά. Σκεφτείτε λίγο στα χωριά της Μεσσηνίας, στα χωριά της Αρκαδίας, που ο κόσμος κατά κύριο λόγο στο μαγαζί, στο καφενείο που βγαίνει, παίρνει πορτοκαλάδα, πίνει μια πορτοκαλάδα. Αύριο το πρωί θα σκεφτεί κάποιος δυστυχώς να κόψει μια απόδειξη. Δηλαδή, με τον τρόπο που το κάνουμε, οδηγούμε τον κόσμο στην φοροδιαφυγή. Άρα ουσιαστικά και λιγότερα έσοδα θα έχουμε. Αλλά το πρόβλημα στην κυβέρνηση είναι ακόμα μεγαλύτερο. Είναι 5 χρόνια κυβέρνηση και δεν έχει συνδέσει τα POS με τις ταμιακές μηχανές. Και βάζει 24% στις πορτοκαλάδες, ένα μέτρο που θα αποφέρει 30 εκατομμύρια. Θέλω να σας πω ότι τα τετραπλάσια χρήματα θα τα πάρει η κυβέρνηση και το κράτος αν είχε συνδέσει τα POS με τις ταμιακές μηχανές. Και δεν θα χρειαζόταν να βάλει 24% στην πορτοκαλάδα ως είδος πολυτελείας. Πάμε λίγο και στο πολιτικό σκηνικό, γιατί έχει ενδιαφέρον. Νέος σχηματισμός στα αριστερά σας, νέα αριστερά. Πόσο, να το πω έτσι, προβληματίζουν όλα αυτά και πόσο προβληματίζει, γιατί θα το αναφέρω, η δημοσκοπική, όχι στασιμότητα, αλλά μικρή άνοδος που παρουσιάζει το ΠΑΣΟ. Τώρα εσείς είστε χαρούμενοι στη Μεσσηνία, γιατί έχετε αρχηγό κόμματος. Αναφερόμαστε σε ολόκληρη την Πελοπόννησο, σε ολόκληρη την Ελλάδα, οπότε προφανώς δεν έχει να κάνει με τη Μεσσηνία. Ναι. Λέω ότι πρώτα απ' όλα ο κύριος Χαρίτης, ο οποίος είναι και αυτός ένας Πελοποννήσιος, εγώ θέλω να του ευχηθώ καλή δύναμη, γιατί είναι ένας άνθρωπος που τον γνωρίζω και εύχομαι τα καλύτερα στην προσπάθειά του. Το δεύτερο είναι ότι δημιουργείται ένα κόμμα στο επίπεδο της κεντροαριστεράς και γενικότερα του προοδευτικού χώρου. Τώρα είμαστε έτοιμοι να φτάσουμε τα 10 κόμματα. Δηλαδή, άλλο ένα και θα φτάσουμε 10 κόμματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το που θέλω να πω και το λέω συνήθως είναι ότι εντάξει, είναι ένα ανταγωνιστικό κόμμα ο,
αυτό που δημιουργείται. Το κατανοώ και καταλαβαίνω ότι όσο έρχονται οι εκλογές θα δυσκολέψουν τα πράγματα. Όμως πρέπει όλοι εμείς ως χώρος γενικότερο θα πρέπει να μην έχουμε ακραίες εκφράσεις και να, ώστε να μπορούμε μετά τις ευρωεκλογές να μπορούμε να συζητήσουμε. Και γιατί το λέω αυτό. Το ΠΑΣΟΚ δίνει τη μάχη όχι για να είναι ένα δεύτερο κόμμα μόνο, αλλά για να μπορέσει να έχει τέτοια ποσοστά, το οποίο του δίνουν τη δυνατότητα να μπορεί να ανταποκριθεί, όχι στο ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης απλά ως δεύτερος, αλλά ουσιαστικά να δίνει τη δυνατότητα να λέει ότι αύριο απέχει εγώ μπορώ όμως να αυτό, γιατί. Μισό λεπτό, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Απέχει και δημοσκοπικά, να το απέχει. Πω. Δεν θα πω. Ναι. Απέχει. Δεν είναι κάτι, κρυφό. Δεν το λέμε μεταξύ μας. Οι δημοσκοπήσεις είναι αυτές οι δημοσκοπήσεις. Ο στόχος μας είναι η αλλαγή των ποσοστών. Και η δυνατότητά μας μέσα από την κάλπη της Ευρωβουλής να αλλάξουμε αυτά τα δεδομένα. Αν θα τα καταφέρουμε ή όχι, αυτό θα φανεί την επόμενη μέρα και κυρίως θα φανεί την ημέρα την οποία θα έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Εκείνη την ημέρα και μετά θα πρέπει να πάρουμε και τις αποφάσεις μας όλοι μαζί. Γι' αυτό λέω πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτόν τον προεκλογικό αγώνα. Όλοι οι χώροι αυτοί που εν πάση περιπτώσει έχουν μια πολιτική. Άρα είστε ανοιχτός λίγο πολύ στο πεδίο της συνεργασίας χώρων, να το πω έτσι. Κοιτάξτε, αυτά πρέπει να γίνουν από τη βάση και όχι σε επίπεδο κορφής και πίσω από κλειστές πόρτες. Πρέπει να γίνουν σε επίπεδο βάσης για να έχει δυναμική η όλη διαδικασία. Κατανοείται και εγώ είμαι πολύ ειλικρινής και το λέω πολύ καθαρά ότι αν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων αποτυπωθούν στις κάλπες, καταλαβαίνετε ότι για να μπορέσει να αντιμετωπίσεις τη Νέα Δημοκρατία και να δείξεις ενδιαφέρον ότι μπορεί να κερδίσεις τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να υπάρξουν οι προϋποθέσεις που ένα κόμμα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον κοντά σε ποσοστά. Άρα θα δώσουμε τη μάχη με όλες μας τις δυνάμεις ως χώρος, ως ΠΑΣΟΚ, γιατί πιστεύω ότι το αξίζουμε και μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και μετά τις ευρωεκλογές θα κάνουν όλα τα κόμματα ταμείο και αναλόγως θα πράξουμε. Μάλιστα. Οπότε κομβικό σημείο ευρωεκλογές. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, να σας ευχαριστήσω για αυτή την παρέμβαση. Καλή συνέχεια, να ευχηθώ. Και εγώ σας καλές γιορτές, αν δεν τα ξαναπούμε. Καλές γιορτές στους πατριώτες Μεσίνης.